Ήξερες εσύ εχθές ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα μακαρονιού. Θα μου πεις κάθε μέρα είναι Παγκόσμια μέρα μακακίας, αλλά εχθές ήταν του μακαρονιού και βλέπω την είδηση, βλέπω και το βίντεο και λέω, α, γιατί οι συνταξιούχοι πάνε να πάρουν τη σύνταξη. Πιτσιρικάδες ήτανε, στημένοι στις ουρές, θαυμάζουν την υπομονή τους, και πήγανε, περιμένανε γιατί μαγαζί που φτιάχνει μακαρόνια, αλυσίδα, μοίρασε δωρεάν ένα πιατάκι. Για πάμε να δούμε τη νεολαία πώς περνάει τον ελεύθερο της χρόνο. Πανόρ μου. Κοίτα εδώ. Έχω συνηθίσει να βλέπω τέτοιες εικόνες στα ATM, έξω από τράπεζες, με συνταξιούχους. Πρώτη φορά το βλέπω με πιτσιρίκια. Θα μου πεις, ο ένας έστειλε στον άλλον, έλα, τον τζάμπαζί. Κάνει γωνία, η ουρά φτάνει, δεν ξέρω, μπορεί να φτάνει και μέχρι τη Θεσσαλονίκη πάνω. Κοίτα εδώ. Για ένα πιάτο μακαρόνια, ρε. Ζυμαρικά. Α, ξέχασα να σας πω, το βίντεο περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, έτσι. Απαντήστε, πάμε λίγο. Σήμερα όλα τσάπα, δηλαδή μια ώρα. Ναι, μια ώρα, ναι. Τι είναι η Παγκόσμια ημέρα. Το καλύτερο, νούμερο ένα. Ανέβασε. Αμός. Να κεράσουμε τίποτα. Όχι, πάω σπίτι να φάω μπριάμ. Μην πέσει η παντόφλα. Είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι λήξε το πως είναι. Είπα ψέματα για τον μπριάμ. Η Μιλιόρια Κούρη από Μίσκο, χρόνια πολλά! Για πάμε να δούμε, χρόνια πολλά στα μακαρόνια, λες χρόνια πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε. Κοίτα εδώ ρε. Με τα βίας περνούσαν τα αυτοκίνητα, έτσι. Τόσοι τζαμπατζίδες έχουμε μαζευτεί σε αυτή τη χώρα. Μήπως το μακαρονάκι αυτό έχει καμιά ειδική σάλτσα. Δεν ξέρω τι να πω. Θα μου πεις, άμα είσαι νεολαία, δεν έχεις τι να κάνεις, παίζεις με το κινητό συνέχεια, να πήγαινε παίξει όρθιος, περίμενε και στην ουρά, πάρε και ένα μακαρονάκι να το φας. Τι θέλετε να πω εγώ. Welcome to Republic of Banania.